2:24 ώρα μετά την προσάραξη του φορτηγού πλοίου Μανασαρόου, σημαία Κομόρε στον κόλπο τη Κισάμου, με τα καιρικά φαινόμενα να είναι πλέον σε ύφεση, δύναμη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων και του Λιμενικού Σταθμού Κισάμου ανέλαβαν δράση για να αποφευχθεί πιθανή εκτεταμένη ρήπανση από διαρροή καυσίμων στη θάλασσα. Το Λιμεναρχείο Χανίων έχει θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο αντιμετώπισης ρήπανσης. Οι διπλωτά του λιμενικού σώματος με τη συνδρομή Ρημουλκού προσπαθούν να τοποθετήσουν πλωτό φράγμα. Από θαλάσσης, εκτός από το Ρημουλκό, στην επιχείρηση συμμετείχε ένα πλωτό του λιμενικού και το ειδικό αντιρρυπαντικό σκάφος, ενώ δίτες της ομάδας υποβρυχίων καταστροφών πραγματοποίησαν βυθομετρήσεις, συνδράμοντας ουσιαστικά στην υλοποίηση του σχεδίου που εφαρμόζεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμενικού σώματος, ήδη από χθες το απόγευμα στελέχη της ελληνικής ακτοφυλακής προσέγγισαν το πλοίο με βοηθητικό φουσκωτό σκάφος του πλωτού αντιρρυπαντικού και διαπίστωσαν την ύπαρξη πετρελαιοειδών σε μια έκταση 500 τετραγωνικών μέτρων περιμετρικά του Μανάσα Ρόους. Και γίνονται ενέργειες από το λιμεναρχείο να απομακρυνθούν τα καύσιμα και μετά ό,τι προβλέπονται για να απομακρυνθεί το σκάφος με το εμπόριο με τα λοιπά που είχε πάνω. Από τον λιμενικό σταθμό Κισάμου, που διενεργεί την προανάκριση σε συνεργασία με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, συνελήφθησαν ο πλοίαρχος και ο πρώτος μηχανικός του Μανάσα Ρόους, ενώ κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων. Τα μέλη του πληρώματος που διασώθηκαν χάρη στην επιχείρηση του λιμενικού και τη συνδρομή εθελοντών φιλοξενούνται από τον Δήμο Κισάμου. Μεταφερθήκαν στο κέντρο υγείας, αλλά εμείς μετά από ανθρώπινη πλευρά, όπως καταλαβαίνετε, έπρεπε να πάρουμε τους ανθρώπους, να τους φιλοξενήσουμε, να τους βρούμε ρούχα και φαγητό. Τα πράξαμε αυτά κανονικά και τις είχαμε και μέχρι τώρα. Το ναυτικό ατύχημα συνέβη νωρίς το πρωί της Τρίτης, ενώ στην περιοχή έπνεαν θυελλώδεις άνεμοι. 10 ναυαγοί διασώθηκαν, 9 εκ των οποίων είχαν καταφέρει να επιβιβαστούν σε σωστή Κυλέμβο, ενώ ένας που έπεσε στη θάλασσα σώθηκε χάρη στην αυτοθυσία των ναυαγοσωστών. Συγκίνηση έχει προκαλέσει το φωτογραφικό στιγμιότυπο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου με έναν ναυαγό να σκύβει και να φυλά την ακτή, ευχαριστώντας το Θεό που επέζησε και βγήκε σώος από τα μανιασμένα κύματα.